Για τη δεύτερη προτεραιότητα αυτή του κοινωνικού κράτους μιλούν οι αριθμοί. Η Ελλάδα έχει ήδη την μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην Ευρώπη. Δημιούργησε μέσα στην κρίση 300.000 νέες δουλειές. Για πρώτη φορά, ο δείκτης απασχόλησης έφτασε στα 4,2 εκατομμύρια. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2022, το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 267.000 θέσεις και με ποιοτικούς όρους, καθώς πολλές νέες προσλήψεις είναι υψηλών δεξιοτήτων με καλύτερες αμοιβές. Το ξέρετε πολύ καλά εδώ στην Θεσσαλονίκη, που έχει καταφέρει να προσελκύσει πολύ σημαντικές ξένες επενδύσεις, αναστρέφοντας εδώ στην πόλη το brain drain. Αν όμως η έλλειψη εργασίας είναι η μεγαλύτερη μορφή αδικίας, υπάρχει και η αδικία μέσα στην εργασία.